Ο νομός Χανίων, κύριε Υπουργέ, υστερεί σε βασικά έργα διαχείρισης του υδατικού δυναμικού, με αποτέλεσμα, ενώ συγκαταλέγεται στους νομούς με τα υψηλότερα ποσοστά βροχόπτωσης στην Ελλάδα και θα μπορούσε να έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες σε πόσιμο και αρδεύσιμο νερό, εκατομμύρια κυβικών νερού χάνονται στη θάλασσα κάθε χρόνο λόγω ακριβώς αυτής της έλλειψης υποδομών. Ενδεικτικά αναφερόμαστε στη λεκάνη Ταυρονίτη και στα φράγματα σε Μπρονιώτη και Παπαδιανών που θα καλύψουν τις ανάγκες νερού του νομού Χανίων. Η μελέτη τους έχει γίνει από το 1993, όπως και στο φράγμα Βαλσαμιώτη που υπολειτουργεί στη λιμνοδεξαμενή στον Πλάτανο, που υπάρχει το πρόβλημα υφαλμύρωσης από την υπεράντληση με κίνδυνο να καταστραφεί γη υψηλής παραγωγικότητας, στις λιμνοδεξαμενές του Ασκήφου, στην αποκατάσταση-αντικατάσταση των λιμνοδεξαμενών στη Χριστοσκαλίτισσα. Υπάρχει μελέτη αποκατάστασης της λιμνοδεξαμενής, η οποία όμως δεν λειτουργήσε λόγω κακοτεχνιών, παρότι κόστισε εκατομμύρια ευρώ. Καθώς επίσης και στους Αγίους Θεοδόρους, στο αρδευτικό υψηλής ζώνης Αγιάς Κολυμπαρίου και διάφορα άλλα. Η κατασκευή αυτών των έργων θα συμβάλλει αποφασιστικά στο να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες ποσότητες νερού για την ίδρυυση των κατοίκων του νομού Χανίων. Επιπλέον, το ανεκμετάλλευτο υδατικό δυναμικό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από το ίδιο το κράτος για την κατασκευή αναγκαίων υδροηλεκτρικών έργων. Θα μπορούσε να συμβάλλει στο να αυξηθεί η άρδευση των ανεπαρκώς σήμερα αρδευόμενων εκτάσεων για τη στήριξη των αγροτών που αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα στην άρδευση των καλλιεργειών τους. Ειδικά στη Χρυσοσκαλίτισσα, στα χωριά δηλαδή του πρώην Δήμου Ιναχωρίου, στην περιοχή του Ελαφωνησίου, μια από τις πιο παραγωγικές περιοχές με θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Παρ' όλα αυτά, τα υπόψη έργα δεν υλοποιούνται. Η απάντηση που δώσατε, η γραπτή απάντηση που δώσατε στο ερώτημά μας, που έδωσαν οι διάφοροι υπουργοί, εν πάση περιπτώσει, δεν μας καλύπτουν. Οι αγρότες υποφέρουν. Και προφανώς όλα αυτά εντάσσονται σε μια λογική πολιτικής ιδιωτικοποίησης του νερού και επίθεσης στο λαϊκό εισόδημα. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα θα πάρετε, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για την άμεση και οριστική επίλυση του προβλήματος λειψιδρίας συνολικά στην περιφερειακή ενότητα Χανίων, με την υλοποίηση αναγκαίων έργων ύδρευσης, άρδρευσης, χωρίς ανταποδοτικά, και η οικονομική επιβάρηση των μικρομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων και των λαϊκών οικοκυριών. Ευχαριστώ. Ο αγαπητός συνάδελφος, ο κ. Συντιχάκης, έχει θέσει ένα ουσιαστικότατο ερώτημα που έχει να κάνει με την λειψιδρία και την υφαλμύρωση, όχι μόνο βέβαια στην Κρήτη. Εκείνος καλά κάνει και το εντοπίζει εκεί, αλλά αυτό συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Είναι θέματα λοιπόν που μας απασχολούν και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να αναδείξουμε κάπως τον τρόπο που προσεγγίζουμε και επιχειρούμε να τα επιλύσουμε αυτά τα ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, σαφέστατα, θα μου επιτρέψετε να πω ότι η δράση μας και οι όποιες αποφάσεις μας κατευθύνονται σαφέστατα το ενωσιακό δίκαιο, την νομοθεσία την ευρωπαϊκή. Υπάρχει η Οδηγία 60 του 2000, η οποία υποχρεώνει την κάθε χώρα μέλος να αντιμετωπίζει αυτά τα ζητήματα σε σχέση με τους υδατινούς πόρους, τα υδατικά συστήματα και τα προβλήματα που ανακύπτουν ολιστικά και επιστημονικά και διοικητικά. Στο διοικητικό κομμάτι εμπλέκεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο ασκεί έναν επιτελικό ρόλο και συντονίζει τις συναρμόδιες υπηρεσίες άλλων υπουργείων αλλά και των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Πάμε λοιπόν πολύ συγκεκριμένα να μιλήσουμε για το νομό Χανίων. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι με την πρώτη αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, τα λεγόμενα ΣΔΛΑΠ, που και υπάρχει και για το περιφερειακό διαμέρισμα της Κρήτης, το υδατικό διαμέρισμα της Κρήτης, σαφέστατα μια τέτοια αναθεώρηση αυτού του σχεδίου. Πρέπει να πούμε ότι μετά την έγκριση και απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, αποτυπώθηκε σε πληρότητα το υδατικό δυναμικό, το υπέργειο αλλά και το υπόγειο και το επιφανειακό της Κρήτης. Υπάρχουν και κάποια μέτρα που προβλέπουν αυτά τα σχέδια διαχείρισης. Μερικά μέτρα θα σας αναφέρω για την Κρήτη ιδιαίτερα, ότι μέτρα χρειάζεται να διαχείριση της ζήτησης, έργα δομικών κατασκευών και αποκατάστασης υποδομών, εξοικονόμηση νερού σε όλους τους τομείς και για όλες τις χρήσεις. Και για παράδειγμα, αναφέρεται, ας πούμε, ένα από αυτά τα μέτρα που είναι πολύ σημαντικά, ότι έχουν καθοριστεί ανώτατα όρια αναγκαίων ποσοτήτων αναστρέμα και καλλιέργεια για ιδιωτικές καλλιέργειες, προκειμένου να προληφθούν φαινόμενα υπεράντλησης και υφαλμύρνησης. Για τα θερμοκήπια, διότι στην Κρήτη, ως γνωστόν, υπάρχουν πάρα πολλά θερμοκήπια, υπάρχει η υποχρέωση για κάθε νέο θερμοκήπιο και κάθε εγκατάσταση αυτής της μορφής που εγκαθιδρύεται,
υπάρχει υποχρέωση κατασκευής ομβριοδεξαμενών που θα γεμίζουν θεωρητικώς και πρακτικώς αποκλειστικά και μόνο από την απορροή από τις οροφές των θερμοκηπίων. Για τα υφιστάμενες θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις επιτρέπεται η κατασκευή τέτοιων ανάλογων ομβριοδεξαμενών. Έρχομαι λοιπόν τώρα επίσης να πω το εξής, ότι σύμφωνα με έγγραφη ενημέρωση που είχαμε από τη Διεύθυνση Υδάτων Κρήτης, έχει συμβασιοποιηθεί μετά από απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης η κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου αντιμετώπισης φαινομένων ξηρασίας και έλλειψης υδρείας για το υδατικό διαμέρισμα της Κρήτης. Αυτή είναι μια σημαντική εξέλιξη, όπως επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι βρισκόμαστε αυτές τις μέρες που μιλάμε και αυτές τις εβδομάδες μέχρι το Μάιο στην κατάρτιση του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για το πόσιμο νερό. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να υπάρχει πρόσβαση όλων των ανθρώπων σε υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό, σε επαρκή ποσότητα για ανθρώπινη κατανάλωση με βάση το Εθνικό και το Ενωσιακό Δίκτυο. Τελειώνω αμέσως, κυρία Πρόεδρε, την πρωτοβουλία. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι και για την Κρήτη ισχύει το ότι η ένταξη έργων, προτινόμενων έργων από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Κρήτης ή τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης και άρδευσης σε αυτό το σχέδιο είναι μία προϋπόθεση για να έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν για την επόμενη περίοδο των επιχειρησιακών προγραμμάτων, δηλαδή 2021-2027. Και, καταλήγοντας για την πρωτολογία μου, στον τομέα λοιπόν αυτό του πόσιμου νερού, στην περιφέρεια Κρήτης έχουν εκδοθεί για ένταξη έργων 6 προσκλήσεις και έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτούνται και υλοποιούνται άλλα 7 μεγάλα έργα. Στη δευτερολογία μου, αγαπητέ κύριε συνάδελφε και κύριε πρόεδρε, θα αναφέρω τα έργα ξεχωριστά. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, ξέρετε, εδώ δεν συζητάμε μόνο το θέμα των προθέσεων. Δεν θα αφισβητήσω εγώ την πρόθεση κανενός. Εκ του αποτελέσματος πώς κρίνονται όλα. Και το αποτέλεσμα γεννάει ένα ερώτημα. Γιατί δεν γίνονται έργα? Απλό. Γιατί δεν γίνονται έργα? Σας ανέφερα για το φράγμα του Ταυρονίτη. Σε Μπρονιώτη, Παπαδιανών κτλ. Αυτή η μελέτη λοιπόν έγινε το 1992. Με πρόβλεψη να αποθηκευτούν 65 εκατομμύρια κυβικά νερού. Το εξήγηλαν. Πρωθυπουργοί, υπουργοί. Έγινε επικαιροποίηση μελετών. Μελέτες ορίμασαν. Και η χρηματοδότηση ανύπαρκτη. Ποτέ δεν εντάχθηκε σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Και μάλιστα λέτε ότι είναι έργο εθνικού επίπεδου, ειδικού και σημαντικού και είναι στον προγραμματικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών. Δηλαδή, να μας το κάνετε λίγο πιο λιανά, έτσι για να το καταλάβουμε. Συγχρόνως μας λέτε όμως ότι δεν έχει γίνει πλήρη ορίμανση του έργου για δημοκράτηση και χρηματοδότηση. Ότι πρέπει να γίνει νέα μελέτη για το σύνολο του έργου. Εν τω μεταξύ, πάνω από 1 εκατομμύριο κυβικών νερού καταλήγουν κάθε χρόνο στη θάλασσα, λόγω έλλειψης αυτών των αναγκαίων έργων. Παράλληλα, οι αγρότες αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα στην άρδευση των καλλιεργειών τους. Και μιλάμε ότι πρόκειται για πολύ μεγάλη περιοχή υψηλής παραγωγικότητας με θερμοκηπιακές καλλιέργειες που απαιτούν πάρα πολύ νερό. Ενώ λοιπόν είχαν κατασκευαστεί τη δεκαετία του 90 από το Υπουργείο Γεωργίας 2 λιμνοδεξαμενές των Αγίων Θεοδόρων και Χρυσοσκαλίτισσας. Η πρώτη των Αγίων Θεοδόρων έπαθε καθίζηση το 2011 με αποτέλεσμα να χαθεί όλο το νερό που ήταν αποθηκευμένο και να μείνουν χωρίς νερό τουλάχιστον 1.000 στρέμματα κυπευτικών και δεκάδες χιλιάδες ελαιόδεντρα. Για χρόνια ολόκληρα μεθόδευαν καταστάσεις ώστε να καταργηθεί μάλιστα για να προχωρήσουν σχέδια για την δημιουργία εγκυψορυχείων στην περιοχή. Και η δεύτερη περίπτωση της Χρυσοσκαλίτισσας που δεν λειτουργήσε ποτέ, παρότι κόστησε 5 εκατομμύρια ευρώ λόγω κακοτεχνιών. Λέτε ότι υπάρχει οριστική τεχνική μελέτη για την αποκατάσταση. Είναι υπό έλεγχο η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και το ερώτημα προκύπτει το εξής. Από πού θα χρηματοδοτηθεί? Είχε χρηματοδοτηθεί από κοινοτικούς πόρους και θα χρηματοδοτηθεί πάλι? Θα ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα? Σε αυτά πρέπει να δώσετε συγκεκριμένες απαντήσεις και πολύ συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Λιμνοδεξαμενή Πλατάνου, χωρητικότητας 750.000 κυβικών. 20 χρόνια τώρα η ίδια ιστορία. Υποσχέσεις και ξανά υποσχέσεις. Εκεί υπάρχει το πρόβλημα υφαλμύρωσης από την υπεράντληση με κίνδυνο να καταστραφούν χιλιάδες στρέμματα πρώιμων κυπευτικών. Η γη υψηλής παραγωγικότητας. Είναι η περιοχή των θαλάσσαρνων στα Χανιά.
Λοιπόν, η μελέτη εντωμεταξύ λέτε ότι είναι όριμη, αλλά δεν προχωρά. Γιατί? Τώρα, για την αποκατάσταση της διαρροής του φράγματος Βαλσαμιώτη. Ακόμα και στο στάδιο ανάθεσης της μελέτης από τον ΟΑΚ. Ακόμα μάλλον βρίσκεται στο στάδιο ανάθεσης της μελέτης από τον ΟΑΚ. Δηλαδή, ρυθμή χελώνας. Μέχρι σήμερα έχει κοστίσει πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ και πραγματική χωρητικότητα περίπου 1 εκατομμύριο κυβικά. Δηλαδή, μετά από 20 χρόνια προετοιμασίας και μελετών, καταφέραμε να φτιάξουμε ένα φράγμα διπλάσιου κόστους και με το 1/6 της χωρητικότητας από την πρόβλεψη. Εκκρεμούν οι λιμνοδεξαμινοί στα Σκύφου για τη γεώτρηση στα Μεσκλά, το αρδρευτικό υψηλή ζώνη Αγιάς Κολυμπαρίου που θα δώσει ανάσα στους αγροτοκτηνοτρόφους των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της περιοχής. Στην πραγματικότητα, κύριε Υπουργέ, επανέρχομαι στο αρχικό ερώτημα ότι πού είναι τα έργα. Στην πραγματικότητα, μόνο μία λιμνοδεξαμενή λειτουργεί στο νομό Χανίων, αυτή της Κουντούρας. Από τις 6 λιμνοδεξαμενές που κατασκευάστηκαν ή κατασκευάζονται ή θα κατασκευαστούν, μόνο μία λειτουργεί. Λοιπόν, και γιατί δεν υλοποιούνται, να σας πω εγώ, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τα έχει επιλέξιμα έργα αυτά. Έτσι, να είμαστε καθαροί. Και δεν είναι επιλέξιμα ακριβώς γιατί βασίζονται σε αυτό που είπατε και εσείς στην κοινοτική οδηγία πλαίσιο του 2000 για τα νερά, την οποία εμείς έχουμε διαφωνήσει, συμφωνείτε κτλ. Με την οποία εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία ήδη από το 2003 και θέτησε προτεραιότητα την εξοικονόμηση της ζήτησης του νερού σε αντιπαράθεση με τη μεγιστοποίηση της προσφοράς σε κάθε υδατικό διαμέρισμα. Χώρια βέβαια η εφαρμογή των κοινών αγροτικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα κτλ. Με τις συμφωνίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για την αύξηση των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων και πάει λέγοντας. Εμείς το λέμε καθαρά ότι ή θα είσαι με το λαό ή θα είσαι με τους αγροτοκτηνοτρόφους, με τους κατοίκους των πόλεων, της Υπαίθρου κτλ. Ή θα είσαι με τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Όσο είσαι με τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, όχι φράγματα δεν θα φτιάξεις, τίποτα. Απολύτως τίποτα. Κενό. Κενό στον αέρα. Λοιπόν, απαιτείται να υπάρξει ένας κεντρικός σχεδιασμός στην οικονομία, να υπάρχει ένας κεντρικός φορέας για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στη χώρα, πάντα με κριτήριο την ικανοποίηση των μεγάλων των λαϊκών αναγκών, αλλά και των μεγάλων δυνατοτήτων με βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η χώρα μας. Ευχαριστώ πολύ.